επιστροφή στην κουζίνα του MasterChef. Πώς αισθάνεσαι? Ποτέ έφυγα εγώ από αυτή την κουζίνα. Η αλήθεια είναι όχι πολύ. Τελείωσα από παίκτρια, ήρθα σαν κριτής, επιστρέφω σαν παίκτρια μέντορας, κάπως έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω το Τζίκιλι με το προσωπικό του στυλ και όχι με κάτι παπιονάκια που έβγαινε με κάτι πουκάμισάκια. Ναι, ναι, ήταν τρολάρισμα το παπιόν, ότι σκάγανε όλοι με πουκάμισα να μαγειρέψουν κλειστά. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Πού πας, ρε Καραμήτρο? Νιώθω αρκετά άσχημα, γιατί ήρθα πρώτος και με έβαλαν πρώτος στη θέση που πρέπει να είσαι εσύ, ρε. Με έφεραν από το νησί για να είμαι στον εξώστη. Με ποδιές εδώ, Σελίμ και Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Εννοείται. Στην ομάδα του Κουτσόπουλου δηλαδή θα πήγαινες? Αγαπημένος μου. Και ζήσει και αυτός πολλά και μου αρέσει η χαρακτήρα του, το χιουμορ του και η μαγειρική του. Γι' αυτό διάλεγα αυτό. Τι σου έλειψε από το MasterChef τώρα που ξαναμπήκες μέσα στο πλατό? Ένταση. Αυτό το ένταση που είχε μαγειρική, δεν ήξερε τι να μαγειρέψει. Μάλλον είναι πολύ καλός μαγειράς. Το είδα, πρώτη μέρα το κατάλαβα. Δουλεύει μυαλό του αυτόματα, συνταγές αυτόματα βγάζει. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές που μπορούμε πάνω στην κουζίνα, να τους πούμε πώς να το κάνουν λίγο πιο γρήγορα. Κάποια πράγματα που έχουμε δει και εμείς και ξέρουμε ότι τελικά δουλεύουν. Έτυχε, μωρέ, πήραμε κάτι φλαράκι και τα βάλαμε στο πιάτο. Και τι έγινε? Ο MasterChef επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος ξανά. Ξανά. Το έχεις κάνει ξανά, το στούντιο. Ξανά. Σπίτι σου το έχεις κάνει. Αυτή τη φορά για διαφορετικό λόγο, κάτι πολύ χαρούμενο και δεν πίστευα ότι θα το ξαναζήσω αυτό το πράγμα. Όταν με πήραν τηλέφωνο για να έρθω, λέω, θα είναι σαν φιλικό, αλλά μπαίνοντας πάλι στην κουζίνα το βλέπω ανταγωνιστικά και έχω το ίδιο άγχος. Είναι ο Γλωσσίδης πίσω, πρέπει να κερδίσω πάλι. Η Σπυρίδουλα θέλει να πάει τελικό, το λέει, το δηλώνει. Είστε έτσι όλοι στο Βόλο, ρε παιδί μου? Ίσως φταίει που έχουμε δουλέψει μαζί. Γιατί είχαμε μια συνεργασία για ένα καλοκαίρι πριν 4 χρόνια. Οπότε μάλλον τη μετέδωσα κάτι τέτοιο. Όταν είχα φύγει από το παιχνίδι και με ρωτούσαν πώς σου φάνηκε η εμπειρία, αυτό που έλεγα είναι ότι είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Δεν μπορεί να ξαναγίνει. Και όμως να που ξαναγίνεται. Εγώ περίμενα ότι θα έβλεπες φέτος το bootcamp και θα έλεγες, αν είναι δυνατόν, γιατί εμείς να μην έχουμε ένα μέντορα. Να έχω τον κύριο Κοντιζά να μου λέει εκεί πέρα για το γιούζου, για το μίσο, για όλα αυτά τα αγαπημένα σου υλικά. Να σου πω τι γίνεται τώρα. Είναι, αυτό είναι δικό μου μαχαίρι. Αν έπαιλα εγώ το σε τον Κοντιζά, θα μου λέει για κουναδέ Χριστό, για να δείξουμε εμείς λίγο μια ανωτερότητα. Δεν θα χρησιμοποιήσει καθόλου ασιατικά υλικά. Οπότε κατάλαβε τα πάθαινα. Γι' αυτό Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Υπάρχει, πιστεύει, μία άτυπη ρεβάνς σε αυτό εδώ το έπαθλο μεταξύ του Τιμολέοντος και του κύριου Γλωσσίδη? Ρεβάνς? Όχι, αν κάποιος πρέπει να πάρει ρεβάνς, είμαι εγώ που σαν καλύτερος από όλους δεν κερδίζω τον διαγωνισμό. Σιγά, Αργύρι, άσε μας, Αργύρι. Τι, χαζομάρες. Για κανένα αεροπλάνο καλός είσαι.